καλύτερο, το έχει πάρει αυτό. Μάκης, καλά, εντάξει. Η Αθηνά Οικονομάκου μιλάει για τον Τάλση. Και η Αθηνά Οικονομάκου θα τη βλέπει τη Δουτσονομικού. Γιατί να μην τη βλέπει. Και για το Μαρτιάμπα τη ρώτησαν όμω, τα λέτε όλα. Και επίση ήταν χθε στο Σαμόν. Του Κώτη Εργουλόπουλου. Εκεί την πετύχανε. Με το Μαρτιάμπα δεν μπορεί, θα έχει φτιάξει έναν άλλο. Τώρα επιχειρηματία αυτή. Θα σα πω εγώ μετά. Και εγώ θα πάω τη Δευτέρα στο Σαμόν. Εγώ το έγραψα για τον επιχειρηματία. Εσύ του το έφτιαξε. Πάντε ρε από εδώ. Μακριμάλι. Εντάξει, πάντα θα δει. Θα δω, βεβαίω. Κάθε χρόνο βλέπω, γιατί όχι. Όταν είναι σπίτι δηλαδή. Και... Ναι. Φέτος θα χορεύει ο Ισαΐας Ματιάμπα. Ναι, το έμαθα. Χορεύει πολλοί κόσμος. Ναι. Εγώ σου μιλάω για αυτό συγκεκριμένα. Ναι. Εσύ μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Και εσύ είναι ο πάντας όπως θέλεις. Ακριβώς. Φέτος αλλάζει και παρουσιάστρια το dancing. Ήσουνα με την Ζέτα Μακρυπούλια. Ήμασταν πέρυσι όλο το χειμώνα μαζί και το καλοκαίρι στην περιοδία. Ναι. Η Δούκισσα θα είναι όμορφα. Φέτος θα είναι Δούκισσα. Πώς σου φαίνεται. Επιτυχία. Ποια προτιμάς. Δεν θα πω εγώ ποια προτιμάω. Ναι. Η Ζέτα έχει δοκιμαστεί σε αυτό και είναι εξαιρετική παρουσιάστρια γενικά. Θα δούμε και τη Δούκισσα και της εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εγώ θα κάνω κριτική. Ποια... Η Σύση ήταν εκεί, ποια ήταν εκεί. Η Σύση Καλίνη. Η Σύση, μπράβο, καλά ρώταγε. Αλλά ελάτε και στη θέση του ερωτώμενου. Μάλιστα. Που έχει μια καινούργια σχέση και λένε θα χορεύει στο ντάνσινγκ ο πρώην σας. Τι να πει και η κακομοίρα η οικονομάτα. Δεν είναι ο πρώην σας. Ο Ισαΐας. Εντάξει, αυτό όμως ουσιαστικά έλεγε ο Ισαΐας. Δεν ήταν γνωστό ότι ήταν ο Ισαΐας. Είναι και γνωστό. Θα έπρεπε να απαντήσει με χιούμορ. Να πει Ισαΐα το λένε, χόρευε λοιπόν. Χάι. Αλλά άμα πήγαινε σπίτι και τσέργει ο άλλο καλά, απάντησε για τον πρώην σου. Ναι, αλλά το θέμα είναι ακόμα με τον ίν. Χωρίς για τον ίν. Λέω, είναι! Κάτι είναι, ρε παιδιά, αυτή η οικονομάκου. Λέγε να τελειώνουμε, λέγε. Τι είναι αυτή, ρε, που το ξέρει. Λέγε να τελειώνουμε. Ακούστηκε μέσα στο βρακί του. Ακούστηκε στη Μύκονο ότι υπήρχε. Λέγε για τη Μύκονο. Α το Γιώργα, τα πάντα πέρα. Δεν μπορώ, μου φάει. Αλήθεια. Κύριε, δεν με πειράζει, ναι. Να σα στείλουμε στο μέσα στην καλή χαρά. Να πα εσύ, εγώ εδώ ήμουνα. Ναι, πού ήσουν, δεν ήσουν εδώ, αλλού ήσουν κι εσύ. Πέρανε. Λέγε μωρή. Δεν το μπορώ. Μωρή. Λέγε και σου. Μας έσκασες. Λέγε. Εγώ δεν κατάλαβα. Εσύ γενικά δεν καταλαβαίνεις. Εσύ το πάνε στη μέσα. Χαζί. Είστε σίγουροι. Χαζί. Ντροπή σου. Έλα τώρα κι εσύ. Στο μόνο που διαβάσα ότι χωρίς. Είστε σίγουροι. Ότι εγώ δεν το ξέρω ότι χωρίσαμε τον Χαϊκό. Το λέει η κοπέλα. Μα το λέει η κοπέλα. Είναι γνωστό. Η Αθηνά δεν μιλάει ποτέ για τα προσωπικά τη. Εσύ δεν μιλάει. Εντάξει, πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, το καλοκαίρι το κορίτσι πήγε στη Μύκονο. Με μουζουράκι, σολομό και σία. Γνώρισε κάποιον εκεί. Εκεί την κυνήγησε ο Μιχόπουλο. Ποιο είναι ο Μιχόπουλο. Κούκλο Θεό. Τον έχουμε φωτογραφία. Πλούσιο. Τον έχουμε φωτογραφία. Κάτσε ρε ταράντου πέρα στο μουτσινά. Πώ θα περάσω, μιλάω στα παιδιά. Μισό λεπτό. Λοιπόν, αυτό παιδιά κούκλο. Φωτογραφία του Μιχόπουλου μπορεί να έχω σπλίτ με το Ματιάμπα. Το άλλαξε το. Κάνει και το χοντρόν τώρα κάτω. Άλλαξε χρώμα τώρα η Ματιάμπα. Δεν χρειάζεται καλά. Αυτό είναι κούκλο. Όχι, θα πάει μπροστά σκορδά τώρα. Είναι καλό να δάνει, είναι ωραίο. Είναι καρακαλό. Διώξει την Μπαρμπαρίγου, δεν θα μαγειρέψουμε σήμερα. Είναι κούκλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ φορτωμένο. Έχει ξενοδοχείο στην Μύκονο. Και με το πολύ ωραίο. Μοιάζει με τον Νιάρχο. Με τον Σταύρο. Ξενοδοχείο πεντάστερο, πεντάστερο. Είναι εγώ Αθηνά. Πεντάστερο, πεντάστερο. Ναι, Γιώργο θα τον ρωτήσω. Τον θέλει Αθηνά. Ναι, αλλά υπάρχει ένα κενό τώρα. Δεν ξέρουμε αν είναι ακόμα μαζί. Κούκλο ρε πλάκα. Σε ένα αρέσει. Ωραίο είναι. Είναι ωραίο. Εσύ μην δει άντρα με πολλά μαλλιά. Εκτό και αν είναι λίγο κουντούρι. Δεν με νοιάζει καθόλου αυτό. Εσύ δεν τον έχει τίποτα από κοντά. Ξάπλα ο ίδιο είναι. Λοιπόν, ωραία, έλα παπούτσια. Πάμε παρακάτω, λήξε από το θέμα. Πάμε στο ωραίος άντρας. Στην άπλα όλοι οι ίδιοι. Πολλά και σε πιο ωραίος ο Λιάγκας. Πρώτη στο φάσμα. Δεν της αρέσει το σκορδά, είναι ξεκάθαρο, πάμε. Της αρέσει λέει. Δεν της αρέσει, εγώ. Είσαι απλά δεδομένος, είσαι καταλαβαίνεις. Αυτό καταλαβαίνεις. Ότι... Για την άλλη, αντικειμενικά, ναι, ναι, είναι πιο ωραίος από μένα. Αυτά έλεγε και για τον Μπατζόπουλο και έγινε ένα γκάλωπ στο FM Live, όπως λένε. Coach Maria. Και του πήραμε φαλάκι με 50% διαφορά να πούμε. Άστε τώρα. Θέλει κοινά. Θα βλέπουμε και τα γκάλωπ, τα στημένα. Λοιπόν, προχωράμε στον Νίκο Μουτσινά. Στο φωτιά στη Μαρία. Στο φωτιά στη Μαρία.